Παρασκευή στις 2 Δεκεμβρίου το πρωί διοργανώνουμε μία ημερίδα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και η ημερίδα έχει θέμα καινοτόμες τεχνολογίες στη φυσικοθεραπεία. Στην ημερίδα αυτή θα αναδειχθούν νέες τεχνικές και τεχνολογίες οι οποίες έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν πρωτίστως τους ασθενείς μας και βέβαια θα δείξουμε και κάποια καινούργια επιτεύγματα τα οποία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πανεπιστημίων, όπως το τμήμα μας, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουμε συνεργασίες με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, αλλά και με την Πλαστική Χειρουργική. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι ακριβώς να κάνουμε διαδεδομένη αυτή τη γνώση που έχει αποκτηθεί και στους νέους φυσικοθεραπευτές και στους φοιτητές μας, αλλά και στις ειδικότητες τις άλλες τις ιατρικές που εμπλέκονται με τις εργασίες αυτές που κάνουμε. Όπως είπαμε, η πλαστική χειρουργή, οι νευρολόγοι, αλλά και οι ορθοπαιδικοί που ασχολούνται με τις κακώσεις και τις αρθροσκοπήσεις των διαφόρων αρθρώσεων του σώματος μας. Έτσι λοιπόν θα αναδείξουμε κάποια καινούργια μηχανήματα τα οποία έχουν στόχο την αποκατάσταση, την πληρέστερη αποκατάσταση παθήσεων που έχουν υποβληθεί σε αρθροσκόπηση διαφόρων αρθρώσεων όπως του ώμου, του γόνατος. Επίσης θα δείξουμε ένα πολύ καινούριο αποτέλεσμα μιας εργασίας κοινής με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που είναι ένα φορετό τζάκετ το οποίο έχει διάφορους αισθητήρες και θα μπορούσε να βοηθήσει άτομα με παραπληγία και να τα καθαστήσει με αυτόν τον τρόπο αυτόνομα, να μην εξαρτώνται από κάποιον άλλον και να μπορούν να είναι λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους. Και επίσης θα δείξουμε κάποια νέα τεχνολογικά ευρήματα τα οποία βοηθούν ασθενείς γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή και μετά από το λεφαδενικό καθαρισμό που κάνουν μπορεί να δημιουργηθεί ένα λεμφίδημα το οποίο είναι βασανιστικό για αυτούς τους ασθενείς. Ξεχνούν την νόσο τους και έχουν να κάνουν με το λεμφίδημα στα άκρα και βέβαια και εκεί πάλι αυτό το αποτέλεσμα της έρευνάς μας έρχεται να βοηθήσει αυτούς εδώ τους ασθενείς. Ούτως ώστε να μπορέσουν να ανακουφιστούν από τον πόνο, να είναι περισσότερο λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους και η αποκατάσταση εν γέννη να γίνεται πιο γρήγορα.